στην αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ. Ένα μεγάλο όχι σε αυτό που πολλοί θεωρούν προνόμιο, αλλά είναι ανάγκη διατήρησης, ανάγκη επιβίωσης. Είναι ανάγκη επιβίωσης για τους κατοίκους των νησιών μας. Πρέπει λοιπόν με αυτό, με αυτή τη συγκέντρωση και με τη συνέχεια των κινητοποιήσεών μας να δώσουμε ένα μεγάλο μήνυμα στους κυβερνώντες ότι δεν θα το δεχτούμε. Δεν θα δεχτούμε άλλη εξαθλίωση στα νησιά μας. Απαιτούμε την άμεση παραμονή και διατήρηση των χαμηλών συντελεστών στα νησιά μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επανέλθει σε μόνιμο βάση, δηλαδή η κατάργηση του κατεργημένου ΦΠΑ. Γιατί αποτελεί δανειακή δέσμευση. Πρέπει αυτή, το μόνο που μπορεί να γίνει τώρα είναι η αναστολή για ένα χρόνο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε διαπραγμάτευση με τους δανειστές για να μειωθεί. Ζητήθηκε από την Κομισιόν και από τον Γιούργεν να ενημερώσουμε, γιατί το είχαμε ζητήσει ως κόμματα της αντιπολίτευσης, να γίνει οριστική κατάργηση. Και απήντησε ο Γιούργεν, θα τα διαβάσετε στον τύπο προχθές και ο τοπικός τύπος το έγραψε, ότι δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση. Κατόπιν αυτού, προσωπικά εγώ μαζί με άλλους βουλευτές των νησιών καταθέσαμε τροπολογία για την αναστολή του ΦΠΑ στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο κύριος Κουρουμπλής μου είπε, είναι σωστό, θα το δω λέει κι εγώ, δεν είναι θέματα εδώ για να κάνουμε αντιπολίτευση, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει, να το κάνει η κυβέρνηση για να έχουμε όφελος όλοι. Το θέμα αυτό δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει να γίνει αντιληπτό. Να το κάνει οποιοδήποτε και στο καρποθεί οποιοδήποτε. Μου είπε λοιπόν ότι δεν μπορώ να φέρω την τροπολογία. Δεν την απέριψε. Απλώς δεν την εισήγαγε για προσψήφιση, εάν δεν συνοηθώ και με τον συναρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο. Πιστεύω τώρα με την πίεση που θα ασκήσουμε όλοι. Όλοι οι νησιώτες βουλευτές όλων των παρατάξεων. Ενωμένοι μαζί με τους φορείς. Που οργανώνουν την συγκέντρωση αυτή με τον Δήμο, με την Περιφέρεια και με όλη τις αυτοδιοικήσεις όλων των νησιών, έχω την αίσθηση ότι θα το καταφέρουμε αρκεί να έχουμε επιχειρηματολογία με σύνεση βέβαια και αποφασιστικότητα. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Έναν αγώνα δίκαιο. Έναν αγώνα επιβίωσης. Επιβίωσης των νησιών μας, επιβίωσης των παιδιών μας. Είμαστε εδώ όλοι οι Λέσβος και μην κάνει κανείς το λάθος να μετρήσει κεφάλια παρευρισκομένων. Σήμερα εκφράζομαι όλους τους πολίτες της Λέσβου, απ' άκρου εις άκρον. Η Λέσβος δεν συζητά, δεν συνδιαλέγεται, δεν διεκδικεί, απαιτεί και θα επιβάλλει. Θα επιβάλλει σε αυτούς που έκαναν αναστολή εφαρμογής άρθρων του Συντάγματος που προβλέπει για την νησιωτικότητα και τους μειωμένους συντελεστές του ΦΠΑ, δεν μας δίνουν αντίδωρα, δεν μας κάνουν αναστολές εφαρμογής. Μας δίνουν αυτό που δικαιούμαστε, αυτό που κερδίσαμε, αυτό που κερδίσαμε με αγώνες. Και κοιτάξτε, αυτά που δικαιούνται τα νησιά μας είναι πολύ περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα διότι είμαστε το άκρο, το σύνορο της Ελλάδος, το σύνορο της Ευρώπης. Και ιδίως στα μικρά νησιά. Όσο μικρότερο το νησί, τόσο μεγαλύτερα τα προβλήματα, τόσο δυσκολότερη η επιβίωση. Η Λέσβος σήμερα είναι μπροστά στον αγώνα, μαζί με όλους τους νησιώτες. Αλλά μπροστά, μπροστά διεκδικεί και απαιτεί. Και δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε. Δεν θα σταματήσουμε να απαιτούμε. Έως ότου μας δώσουν το αυτονόητο. Αυτό το οποίο έχουν προβλέψει εδώ και χρόνια. Και εδώ που τάζουν εδώ και χρόνια όλα τα κόμματα. Τάζουμε αυτά που έχουμε πάρει από καιρό. Τα ξανατάζουμε ξανά και ξανά. Αλλά δικαιολογίες. Οι δικαιολογίες έχουν τελειώσει. Δεν έχει καμιά σχέση με τα μνημόνια και τις εισπράξεις τις οποίες διεκδικεί η κυβέρνηση και το κράτος. Αυτό το οποίο εισπράττουν είναι ασήμαντο σε αυτό που διακυβεύεται. Και αυτό που διακυβεύεται πολύ απλά τους λέμε. Είναι η ζωή μας. Είναι η ζωή των παιδιών μας. Είναι η ύπαρξη ζωής σε αυτές τις ακριτικές γωνιές.
είναι αυτό που όλοι μας λένε κάθε φορά. Ότι εδώ οι νησιώτες είναι αυτοί που φυλάνε Θερμοπύλες. Αυτό που θέλουν να μας λένε χαϊδεύοντας αυτιά. Αλλά τώρα έχουμε φτάσει πια στο διατάφτα. Είναι η ώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Πιθανότατα η Αθήνα να βρίσκεται μακριά από αυτή την ακριτική γωνιά. Ή αυτοί που ζουν στην Ασίνα να θεωρούν ότι είναι μακριά. Διότι όλοι είμαστε κοντά. Όλοι είμαστε Έλληνες. Και αυτή η γωνιά και αυτά τα νησιά κάνουν λάθος να τα βλέπουν ως πρόβλημα. Διότι εδώ είναι οι ευκαιρίες για την πατρίδα μας. Κάθε τι που γίνεται για την ανάπτυξη των νησιών μας είναι επένδυση για τη χώρα μας. Ας το καταλάβουνε. Εμείς είμαστε που δημιουργούμε. Εμείς είμαστε που παλεύουμε. Και εμείς είμαστε που δείχνουμε δρόμους. Άρα μην διανοηθούνε, να μην διανοηθούνε να πάνε αντίθετα σε αυτό που λέμε λαϊκή βούληση. Ας μην διανοηθούνε να πάνε αντίθετα σε αυτό που είναι η λαϊκή βούληση, η συνολική λαϊκή βούληση των νησιών μας. Δεν το συνιστάμε, αλλά αν το τολμήσουνε θα μας έχουν κάθε μέρα μπροστά τους. Εδώ, στην Αθήνα, στα Υπουργεία, στο Μαξίμου, οπουδήποτε. Θέλω να συγχαρώ όλους τους φορείς. Πρώτα επιμελητήριο, τους επαγγελματικούς φορείς που έχουν μπει μπροστά σε αυτό τον αγώνα, σε αυτή τη διεκδίκηση και σε αυτή τη συγκέντρωση σήμερα. Θέλω να ζητήσω από όλους τους υπολείπους, όλους τους αιρετούς, όλους τους εκπροσώπους μας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και ιδιαίτερα στο Κοινοβούλιο. Να μην κάνουν πίσω σε καμία στιγμή. Να ξέρουν ότι πίσω από τον καθένα τους βρίσκεται ολόκληρη Λέσβος. Βρισκόμαστε όλοι μας. Και εδώ είμαστε μια γροθιά. Είμαστε μια γροθιά. Με δύναμη. Με αποφασιστικότητα. Να επιβάλλουμε. Να επιβάλλουμε λύσεις. Οι οποίες πέραν όλων των άλλων. Πέραν του δικαίου. Πέραν του εθνικού. Είναι και ορθολογικές. Άρα εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε χωρίς να τα παρατάμε, χωρίς να απογοητευόμαστε και πολύ περισσότερο χωρίς να βάζει ο ένας τρικλοποδιά στον άλλον. Είμαστε όλοι μαζί. Όλοι έχουμε μερίδιο στην επιτυχία και στην αποτυχία. Την αποτυχία να τη διαγράψουμε σήμερα. Μόνο επιτυχία θα έχει αυτός ο αγώνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα, καλή συνέχεια. Το μεταναστευτικό και το ΦΠΑ είναι δύο διαφορετικά προβλήματα που συνδέονται μεταξύ τους με κάτι κοινό. Την απαράδεκτη συμπεριφορά της κυβέρνησης στον τόπο μας που θέλει να το μετατρέψει σε μια απέραντη φυλακή ψυχών με εξαθλιωμένους οικονομικά κατοίκους για να τους ελέγχει απόλυτα. Την ώρα που οι φορείς των άλλων περιοχών της πατρίδας μας συνεδριάζουν για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και τους τόπους τους, εμείς βρισκόμαστε εδώ πάλι για να αμυνθούμε στις καταστροφικές πολιτικές που θέλουν να μας επιβάλλουν. Και σας ρωτώ, ποιος θα επενδύσει σε αυτόν τον τόπο με αυτές τις συνθήκες? Ποιος θα μιλήσει για ανάπτυξη? Ποιος θα μιλήσει για δημιουργία θέσεων εργασίας ή υγιείς επιχειρήσεις? Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες ο τόπος μπορεί να επιβιώσει? Ο μειωμένος ΦΠΑ ήρθε από την πολιτεία για τις παραμεθόριες περιοχές. Μην ξεχνάτε ότι και ο νομός Εύρου είχε μειωμένο ΦΠΑ σαν προνόμιο για την παραμονή μας σε ένα τόπο κοντά σε ένα επιθετικό και απρόβλεπτο γείτονα. Τώρα τι έγινε? Μήπως το να ζεις κοντά σε ένα εντελώς αναξιόπιστο γείτονα που εμπορεύεται ανθρώπινες ψυχές και σου μεταφέρει ένα τεράστιο πρόβλημα δεν είναι σοβαρή υπόθεση? Μήπως και μετακινήθηκαν τα νησιά μας προς την υπηρετική Ελλάδα και δεν το πήραμε είδηση?
Μήπως δεν έχουμε πια τεράστια κόστη μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων? Μήπως δεν έχουμε τεράστια χρονικά κόστη? Εξετάστε το κόστος και τον χρόνο που χρειάζεται να μετακινηθούν τα εμπορεύματα και που επιβάλλουν ιδιαίτερα σε εμάς τους εμπόρους να έχουμε πολύ μεγαλύτερα αποθέματα για να εξυπηρετούμε τους καταναλωτές. Ζητήσαμε να δούμε τον κύριο Γιαννέλη, τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος απουσιάζει στην Αθήνα και εκ μέρους του της Γενικής Γραμματείας θα παραδώσουμε ένα ψήφισμα των φορέων, όλων των φορέων του Δήμου της Περιφέρειας και των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων για την μόνιμη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο νησιά μας. Κύριε Μιχαλακή, σας παραδίδω το ψήφισμα όλων των φορέων και ζητάμε να το διαβιβάσετε στους κυβέρνηση ομόφωνα ψηφισμένο από όλους τους φορείς. Πρέπει να είναι εδώ όμως, το ήξερα. Και ζητάμε να το συγχωρήσει. Έπρεπε να είναι εδώ βέβαια, αλλά ζητάμε να συνηγορήσει και η κυβέρνηση και να ψηφίσει η κυβέρνηση τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Οι πολίτες είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα που δεν θα σταματήσει μέχρι την τελική δικαίωσή μας. Είναι ανακεκριμένο μέσα στο Σύνταγμα αναφερόμενο, δεν κάνουμε πίσω.